Σεβασμιότατε, κυρία και κύριε βουλευτές, κύριε εκπρόσωποι της Περιφερειακής, της Δημοτικής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κύριε εκπρόσωποι των επαγγελματικών και πολιτιστικών φορέων, αγαπητοί συντοπίτες, με την αρχιερευτική λειτουργία τιμήσαμε κατά το πλήστον τον χωριού μου ως Άγιο Γιώργο. Συγχρόνως όμως σήμερα γιορτάζει το χωριό μας, η ενορία μας, για τα 100 χρόνια από την ανέγερση του Ιερού Ναού στον οποίο βρισκόμαστε. Έναν περίλαμα που σε δύσκολες συνθήκες ζωής και με μεγάλη φτώχεια οι πρόγονοι μας αποφάσισαν να το χτίσουν για να είναι αντάξιος του χωριού του Αγίου Γεωργίου. Χαίρεται μαζί μας και ο Άγιος, γιατί βλέπει ότι σε αυτόν τον ναό που στέκει εδώ και 100 χρόνια, μεγαλοπρεπές έρος από ό,τι ήταν, πέρασαν γενιές και γενιές παλαιοχωριτών που βαπτίστηκαν, παντρεύτηκαν, αλλά και αποχαιρέτησαν από τον κόσμο. Γιατί εδώ κάθε Κυριακή και γιορτή συνεχίζουν να έρχονται με βλάβη οι χριστιανοί να προσευχηθούν, να βρουν παρηγοριά και να ζητήσουν τη βοήθειά του. Πριν προχωρήσω στην ουσία της ομιλίας μου, που είναι το ιστορικό της ανέγερσης του ναού, θα μου επιτρέψετε, αν και δεν είναι δοκιμό τέτοια μέρα, εγώ όμως θα το τολμήσω, να κάνω μια σύντομη ιστορική αναφορά για να δείξω ότι αυτός ο μικρός και ασήμαντος τόπος έχει συνεχή παρουσία ζωής εδώ και χιλιάδες χρόνια και ότι οι κάτοικοι του ασπάστηκαν τον ξενισμό από τους πρώτους αιώνες. Γιατί αν μη τι άλλο είναι καθήκον μας να μαθαίνουμε την ιστορία του τόπου που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε και να τη διδάσκουμε στις επόμενες γενιές. Σύμφωνα λοιπόν με διάφορα ευρήματα που υπάρχουν σε όλη την έκταση του ζευγοχωρίου, η περιοχή μας κατοικείται τουλάχιστον από την νεολιθική εποχή, δηλαδή πάνω από 4.000 με 5.000 χρόνια από τώρα. Στους ιστορικούς χρόνους κατοικήθηκε από τους Μύκονες, τους Βοτιείς, τους Στράκες και στη συνέχεια από τους Μακεδόνες, που αναμύθηκαν με τους προηγούμενους λαούς. Αυτή ήταν ιστορικά και η τελευταία κάτοικη της περιοχής μας, όταν κατακτήθηκε η Μακεδονία και όλη η Ελλάδα από τους Ρωμαίους. Μέχρι και πριν μερικές δεκαετίες, γνώριζαμε ότι στην ευρύτερη περιοχή υπήρχε μόνο μια σημαντική πόλη, η Απολωνία, που βρισκόταν κάπου ανάμεσα στο Μυστικό και τη Νέα Απολωνία. Η αρχαιολογική σκαπάνη όμως ανακάλυψε και μια εξίσου σημαντική πόλη, τα Καλύβια, που βρίσκονταν ανάμεσα στα Βουνιά και στο Παναγωτό, όπως επίσης και τρεις μικρότερες στην γύρω περιοχή. Αυτό που μόνο δίνει την απόδειξη ότι η περίφημη Εγνατία Οδός, που έμενε την Αδριατική θάλασσα των Έψιλων Πόντων, περνούσε από τις δύο προαναφερόμενες πόλεις. Είναι ιστορικά καταγεγραμμένο και αποδεικνυμένο ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν πέρασε με το καράβι στην Ευρώπη μέσω της Σαμοθράκης, αποβιβάστηκε στην Άπρο, δηλαδή τη σημερινή Καβάλα, το 49 ή 50 μετά Χριστό. Από εκεί πήγε στους Φιλίππους όπου και δίδαξε και ίδρυσε την πρώτη χριστιανική εκκλησία σε έδαφος της Ευρώπης. Στη συνέχεια έφυγε από τους Φιλίππους με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Από πού θα πήγαινε, μέσα από τα Δυνάρια Καλαβράκια? Όχι. Ακολούθησε την Εγνατία Οδό. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, ο Απόστολος Παύλος σταμάτησε και δίδαξε έξω από την Απολωνία. Εξού και το βήμα του Αποστόλου Παύλου, που θα έχετε πιστεύω ακούσει περισσότεροι, αν δεν τα έχετε κιόλας επισκεφτεί. Υπάρχει όμως και στα Βουνιά μια προφορική παράδοση, ότι σταμάτησε και εκεί να ξεκουραστεί στο μέρος που βγαίνει κοξινό νερό, μα λίγο χωριότερα κατά Καλύβια. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος πέρασε από την περιοχή μας και ο ξενικός σπόρος έπεσε πολύ νωρίς. Το πώς διασπάστηκε το ξενισμό ή κάτι εκείνο δεν το ξέρουμε ακόμα ακριβώς. Γνωρίζουμε όμως από μια τυχαία ανακάλυψη ενός χτιστού μεγάλου ξενικού τάφου ανάμεσα στα ριζάκια στο Ιεροπάτωνο, ότι ο χριστιανισμός υπήρχε στην περιοχή τουλάχιστον από τον 5ο αιώνα μετά Χριστό. Ας έρθουμε τώρα σε αυτούς στενά τοπικά, δηλαδή τις ενορίες μας. Από πότε υπάρχει η παλιά κορασιά χωριό, με αυτό ή με άλλο όνομα, δεν γνωρίζουμε ελλείψη ιστορικών αφορών. Από πότε υπάρχει ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου, είναι υπό εξέταση. Από τα γεγραμμένες πληροφορίες που ο Αίμιος του Δάσκαλου Δημητρίου Τζόντα, που άφησε σημαντικότατο έργο, παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές, στο ναό μας υπήρχε, και λέω υπήρχε γιατί πλέον δεν υπάρχει, η εικόνα του Αγίου Γεωργίου με χρονολογία 1273. Αυτό από μόνο του μπορεί να μην σημαίνει τίποτα,
δείχνει ότι τον Άγιο τον ευλαβούνταν και τον τιμούσαν στην περιοχή πολλούς αιώνες πριν. Η παλαιότερη γραπτή μαρτυρία που αποδεικνύει ότι υπήρχε ναός του Αγίου Γεωργίου και κατεπέφτασε σε το χωριό Παλαιόχωρα είναι ένα ιερό Ευαγγέλιο που βρίσκεται στο ναό μας, εκτίθεται και στον χρόνο, τυπωμένο το 1719 και δορισμένο από κάποιο μοναχό Κοσμά το 1735 με την αφιέρωση. Αυτό το ιερό Ευαγγέλιο αφιερώνεται στον ναό του Αγίου Μεγαλομάρκου Γεωργίου διαμνημόσιμων αιώνων. Προφανώς μιλάμε για τον προηγούμενο ναό, ο οποίος ήταν χτισμένος στη θέση του σημερινού. Εκείνος ο ναός ήταν μικρότερος, φτωχότερος προφανώς, σκοτεινός με μικρά παράθυρα, γιατί οι Τούρκοι δεν τα έπρεπε. Επίσης, σύμφωνα με μεταφορικές διηγήσεις, από την τοποθεσία Νορίτη μετέφερε μια μεγάλη πλατιά πέτρα που τη χρησιμοποίησαν για αγκαία τράπεζα. Ενώ κάποιος Δημήτρης, ο παππούλος του Χρήστου, έχασε τη ζωή του όταν πήγε να κόψει ένα σφετάμι στην πλαγιά του Αιλιά, γιατί είχε κάνει τάμα ένα σήμα με την διαιτησία, αλλά τραγώθηκε από ένα χοντρό πλαδί, έσπασε το πόδι του και πέθανε από την αιμορραγία. Όπως μου είχε πει ο πατέρας μου, στον παλιό ναό υπήρχε καθασωτό, δηλαδή κάτι σαν πέμπολα, για να μην έχουν οπτική επαφή, οι άντρες ήταν συντέχνες. Δεν μου διευκρίνησε όμως αν υπήρχε γενοκονίτηση ή όχι. Μπορούμε όμως να συμπεράνουμε ότι δεν υπήρχε, γιατί ήταν μικρός ο ναός και το καθασωτό απλά χωρίζει τον ναό στο τμήμα που πήγαινε με την έγκριση. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις προφορικές μαρτυρίες, ότι από τον μεγάλο χαλασμό σώθηκαν μόνο δύο σπίτια, του Καλύβα και του Τουρπέδη, χωρίς να αναφέρεται κάτι για τον ναό, και από το γεγονός ότι εκείνος ο ναός ήταν μικρότερος από τους αντίστοιχους στο οριζόντιο του Ιωπατάνου, που χτίστηκαν περί το 1850, έκανε τον Δημήτρη Τσότρα να καταλήξει ως συμπέρασμα ότι ο παλιός μας ναός, που βρίσκονταν στη μέση περίπου του σημερινού, ήταν χτισμένος πρώτο 1920. Αυτό σαν σκεπτικό έχει κάποια βάση. Αλλά εμείς πρέπει να καταθέσουμε ότι εκτός του Ευαγγελίου του 1735 που αναφέραμε, όλα τα βιβλία και οι εικόνες του ναού μας είναι μετά το 1850. Αυτό μόνο που ίσως ανατρέπει τα παραπάνω και ο παλαιότερος ναός να χτίστηκε μετά το χαλασμό. Βέβαια υπάρχει και η τοποθεσία Άγιος Γεώργιος βορειότερα από το Καφείο, όπου υπήρχε ο μόνιμος ναός. Αλλά δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτόν πέραν της ύπαρξής του. Το ερώτημα που είναι εδώ είναι γιατί κάτι της παλαιόγορας, οι προγονείς μας, αποφάσισαν να χτίσουν ένα ναό τη στιγμή που υπήρχε άλλος. Και μάλιστα σε μια εποχή που η βασική τους φροντίδα ήταν να εξασφαλίσουν φαγητό και να ζήσουν. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η παλαιόγορα μετά τον χαλασμό και τους λίγους κατοίκους που επέστρεψαν στα καμία σπίτια τους, άρχισε να προσελκύει ανθρώπους από διάφορα μέρη. Δεν ξέρουμε αν ο λόγος ήταν ότι στο μετόχι της μονής εσφυγμένου που ήταν στα πατσαβάλια έβρισκαν δουλειά ή υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Το γεγονός είναι ότι το χωριό μεγάλωνε συνεχώς. Έτσι στην απογραφή του 1840, που έγινε φυσικά από τους Τούρκους και μεταφράστηκε από τον παπαϊγνώμικο λαό, τον ευχαριστούμε που μας την έθεσε υπόψη. Μαθαίνουμε ότι στην παλαιότερα υπήρχαν 64 άνεργες κάτοικοι από ενός έτους έως 100. Αν υπολογίσουμε ότι η αναλογία των αγών γυναικών είναι περίπου 50-50, οι συνολικοί κάτοικοι δεν ξεπερνούσαν τους 130, το πολύ 140. Στην απογραφή του 1920, δηλαδή δύο χρόνια πριν την αποπεράτηση του σημερινού ναού, οι κάτοικοι είχαν γίνει 601 και στην απογραφή του 1928 έφτασαν 694. Δημοσιευμένο στο περιοδικό Ζευγόρια Νέφος 55 το 1991, προσωπική μου έρευνα από το αρχείο, από τα αρχεία του Εκκληροδίου. Με την τεράστια και τα τοπικά δεδομένα αυτή άξιση του πληθυσμού, ο ναός φαινόταν μικρός για να καλύψει τις θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων. Σε συνάρτηση όμως με την έντονη θρησκευτικότητα, την ευλάβεια και την πίστη στον Άγιο Γεώργιο, δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ανέγερση ενός νέου, μεγαλύτερου, μεγαλοπρεπέστατου ναού, στον οποίο εμείς έχουμε την τύχη σήμερα να βρισκόμαστε. Σύμφωνα με τον Δημήτριο Τσότρα, χρονικά σκαλιτική θεσμό έργων 1964, από τα χρόνια της σκλαβιάς στους Τούρκους ακόμα, λειτουργούσε στο χωριό μια αδελφότητα. Από ό,τι φαίνεται, όλα ξεκίνησαν αμέσως μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους του 1912. Οι κάτοικοι του χωριού έστειλαν στην Ομονία συγκεκριμένους αντιπροσώπους, τον Γεώργιο Ξυπόλυτο και Μενέλαο Δημητρίστο, να εξαγοράσουν τα κτήματα της Ομονίας που τα είχε εγκαταλείψει. Πράγματι, αυτό έγινε με το ποσό των 100 χρυσών λιρών. Τα κτήματα δόθηκαν στο Πακούφι και με πλειοδοσία αγοράστηκαν από κατοίκους του χωριού.
Με αυτά τα χρήματα και με άλλα που συγκέντρωσε η αδελφότητα από δωρεές και άλλες δραστηριότητες, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου ναού. Η απόφαση πάρθηκε το 1914 στην αίθουσα του παλιού Δημοτικού Σχολείου που βρίσκονταν δίπλα στην εκκλησία, ακριβώς όπως είμαστε απ' έξω μεριά, εκεί που είναι περίπου το σπίτι του Παραώ. Με 50 χρυσές λίρες αναρκή, συμφώνησε η αδελφότητα με το μηχανικό, θα λέγαμε σήμερα, με τον αρχιμάστορα τότε, Αθανάσιο Κάρφο από την Αρνέα. Και ξεκίνησε την ίδια χρονιά η ανέγερση του νέου ναού. Από τότε και μετά είναι αξιοθαύμαστη η συμβολή των κατοίκων στο χτίσιμο του ναού. Δωρεές και κυρίως προσωπική εργασία ήταν σε καθημερινή βάση. Πρώτα πήγαιναν το πρωί να δουν μήπως χρειάζεται κάτι για το χτίσιμο, πέτρες, άμμο, σίγα, νερό, και μετά ξεκινούσαν για τις προσωπικές τους δουλειές. Ακόμη και τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και οι γέροντες που δεν μπορούσαν να βάλουν στα γράφια, προσέφεραν να βοηθήσουν σε ό,τι χρειάζονταν. Μέχρι και πέτρες που ήταν καταλληλότερες για το χτίσιμο του ναού, αφαιρούσαν από τις πέτρες κάτω και τους βαμβακάδες στους σπιτιών τους, αντί να είχαν το καλύτερο αποτέλεσμα στο χτίσιμο της εκκλησίας τους. Η περιοχή γύρω από την εκκλησία έπαιζε με μια κυψέλη, στην οποία οι ελωρίτες πηγαίνονταν όπως οι μέλισσες για να αφήσουν τον έκτα, δηλαδή στην περίπτωσή μας, τα υλικά που χρειάζονταν. Η αποπεράτωση έγινε το 1922, δηλαδή κράτησε 8 ολόκληρα χρόνια. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο επίπονο, δαπανηρό, αλλά συνάμα και μεγαλοπρεπές ήταν το εγχείρημα των προγόνων μας. Η μεγάλη συμβολή τους, σε συνδυασμό με το μεράκι και την τέχνη του Αφανασίου Κάλφα και το μασόγρο του, έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός, αρκεί να παρατηρήσει με προσοχή με τι τέχνη και σχολαστικότητα έχουν μελετηθεί και τοποθετηθεί οι πέτρες. Ο αρχαιολόγος Ιωακήμ Παπάγιανος μου είχε πει ότι παρόλο που η εκκλησία μας είναι σχετικά νέα, είχαμε την τύχη να έχουμε πολύ καλό μάστορα, έτσι που την καθιστούν σχεδόν μοναδική στην Αγγλική. Τα εγγένεια του ναού έγιναν πολύ αργότερα. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1945, υπό το Μητροπολίτη Ιησού Αγίου για τα περίοδο Ιωσή. Από ό,τι φαίνεται, μετά την ολοκλήρωση του ναού, που ήταν μάλλον ο βασικός σκοπός της ύπαρξής της, η αδελφότητα διαλύθηκε ή οι δραστηριότητες της περιοριστήκαν έτσι που ατόμησε και δέξε να γίνεται κάποια αναφορά από τα γενέστερα. Εντύπωση όμως μας προκαλεί το γεγονός ότι στις αγιογραφίες που βρίσκουν στην κορυφή των οικειών και απεικονίζουν τους 12 αποστόλους, υπάρχει η αφιέρωση ότι είναι δαπάνη της αγαθοερού αδελφότητας κυρίων παλαιοχώρας με ημερομηνία αυτά Τετάρτου 1927, σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν καν αποκτήσει ακόμα το δικαίωμα ψήφου. Αυτό δείχνει ότι οι γυναίκες του χωριού μας ήταν από τότε δραστήριες, όπως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα, που συμβάλλουν τα μέλησσα στις δραστηριότητες της ενορίας που εκτός των άλλων συμμετέχουν και ως μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, μια καινοτομία που οφείλεται στον πατέρα Χαράλαμπο. Μιας και αναφέραμε για τις αγιογραφίες του οικείου μας, να πούμε ότι η παλαιότερη εικόνα που υπάρχει στο λαό μας είναι του Ιωάννη του Ποδρόμου, αγιογραφημένη το 1853. Όλες οι υπόλοιπες είναι του 1854 και του 1856. Από τα εκκλησιαστικά βιβλία, εκτός του Ευαγγελίου που προαναφέρω το 1745, είναι και ένα τριώδιο τυπωμένο το 1783, αλλά δορισμένο πολύ αργότερα το 1880, και ένα περιποστάριο τυπωμένο το 1805, χωρίς να υπάρχει αφιέρωση ή κάτι άλλο να υποδηλώνει πότε αποκτήθηκε από τον ναό. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε και δύο μηνέα δορισμένα το 1878 από τον δάσκαλο Γεώργιο Στεργίου Παλαιόπουλο, ο οποίος στην ημερομηνία της αφαιρέωσης του γράφει «Εν παλαιά χώρα». Μπορεί σαν σπουδαμένος της εποχής αυθαίρετα να χώρισε τη λέξη στα συνδετικά της παλαιά και χώρα. Μπορεί όμως και όχι και να υπονοείται κάτι πολύ παλιό και μεγάλο. Άλλωστε στην παλαιόχωρα η λέξη παλιό υπάρχει σε αρκετά τοπονύμια όπως παλιοπύλαδο, παλιόμηλος, παλιόκαστρος, παλιομέλισσα. Ανάμεσα στα ιερά κοιμήλια του ναού είναι και τα δημόθυρα και αυτά εκτίθενται στον κόναο που αγιογραφήθηκαν από τον Δημήτριο Αναστασιάδη στη Βέρεια στις 24 Μαΐου του 1894. Ιερός ναός όμως χωρίς ιερείς δεν γίνεται. Έτσι πρέπει να πούμε ότι πριν το 1900 είχαμε διάφορους ιερείς όπως ο Παπακούλας που κατάγονταν από τα Σκοτεινίκια, δηλαδή τα Ριζά. Ίσως ήταν και ο πρώτος ιερέας της ενορίας μας αμέσως μετά το χαλασμό. Ο Παπαζιάκας Δημήτριος που κατάγονταν από τον
Παπατσόκης, όπως δηλώνει το κονίμιο, ο Παπατσόκης θα κρατάνε. Από το 1900 περίπου ήταν ο Παπαγιάννης ο Βρασανός, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της ανέγερσης του ναού και λίγα χρόνια αργότερα. Στη συνέχεια χειροτονήθηκε ο Παπανικόλας ο Παράδοτος, ο μακροβιότερος ιερέας της ενορίας μας, στη μνήμη του οποίου τελέστηκε σήμερα δημόσιο. Για δεκαετίες υπηρέτησε τον ναό του Αγίου Γεωργίου και εκτός από το πνευματικό του καταφύγιο, έγινε και καταφύγιο για να αποφύγει τη φυσική του εξόντωση, μιας και στα χρόνια της κατοχής. Οι Βούλγαροι που είχαν έρθει σαν κατακτητές μαζί με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, κυνηγούσαν εκτός των άλλων κυρίως τους ιερείς. Όταν λοιπόν τον αναζήτησαν, είχα συγκεντρώσει άλλους όλους τους άλλους του χωριού στο προάβλιο της Εκκλησίας, ο Παπανικόλας κρύφτηκε ανάμεσα στο ταβάνι και στη σκεπή του ναού και συγκεκριμένα στο δεύτερο κύωνα πάνω από το Άγιο Βήμα, όπως μου είχαν πει παλιότεροι. Και έτσι κύλησε. Μετά την κύλησή του, πέρασαν αρκετοί ιερείς από την αντορία μας. Κανείς βόκτος, πρέπει να το επισημάνω. Μέχρι που ήρθε ο πατήρ Παράνομος, ο μακροβιότερος στην αντορία μας ξένος ιερέας και βέβαια ακόμη ενεργός. Κάποιοι από τους προηγούμενους έβαλαν σημαντικό λιθαράκι στην πνευματική ανάταση των ενεργητών και τη διατήρηση του ναού σε ικανοποιητικά επίπεδα. Δεν αναφέρω ονόματα μήπως και αδικήσουν κάποιον. Επειδή όμως μιλάμε για τον ναό σήμερα, θα είμαστε αγνώμονες αν δεν αναγνωρίσουν τη μέγιστη συμβολή του πατέρα Χαράλαμπου στην ανακαίνιση και την ευπέρβεια που διακρίνει κάποιος του ναό μας, έτσι που να είναι αντάξιος της τεράστιας προσπάθειας που έκανε η προβολή μας. Είχε και την αμέριστη συμπαράσταση των εκκλησιαστικών επιτροπών, αλλά και όλων των ενωτερών, οι οποίοι ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές του και την καλή διάθεση, συνέβαλαν ώστε να έχουμε σήμερα αυτό το σχολείο, τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, για τον οποίο είμαστε περήφανοι. Σήμερα, με την ευκαιρία της συγκέντρωσης των 100 χρόνων και την ομιλία, πόσοι από εσάς δεν θυμηθήκατε, δεν αναγνωρίσατε σημαντικές στιγμές της ζωής σας που έλαβαν χώρα μέσα σε αυτόν τον ναό. Χαρές, μεγάλες και βαπτίσεις, λύπες και στεναχώριες με αποχωρισμό αγαπημένου μας προσώπου, στιγμές κατάληξης και προσευχής στις μεγάλες μας γιορτές αλλά και τις Κυριακές. Και για να θυμηθούν οι παλιότεροι, πόσοι από εμάς δεν ετοιμαστήκαμε για το σχολείο, ακούγοντας το καμπανάκι που ήταν κρεμασμένο έξω από την πόρτα της Εκκλησίας και μας ειδοποιούσε ότι ήρθε η ώρα για το σχολείο, μιας και το ρολόι τότε ήταν είδος πολυτελείας. Αγαπητοί μου συντοπίτες, έχουμε χρέος στους προγόνους μας που μας διεργότησαν αυτό το κόσμο, το ναό μας, να το διατηρήσουμε όπως είναι και να το παραδώσουμε ακόμα καλύτερο στις επόμενες γενιές. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον πατέρα Χαράλαμπου που μου ανέθεσε να κάνω αυτή την ομιλία. Για μένα ήταν μεγάλη τιμή και ευλογία να σας παρουσιάσω σήμερα ό,τι στοιχεία είχα συλλέξει. Εύχομαι ο ναός να διατηρηθεί για άλλα 100, 200 και παραπάνω χρόνια, να υπάρχει και τότε το χωριό μας και οι κάτοικοι του να κάνουν παρόμοιες συμπληρώσεις και να θυμούνται τους προγόνους τους. Θα κλείσω με μια φράση που τίνει να γίνει κλισέ, αλλά είναι πολύ ουσιαστική και σημαντική. Όποιος λαός ξεχνάει την ιστορία του, πάντα να υπάρχει σαν λαός. Ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου είναι κομμάτι της δικής μας, της τοπικής μας ιστορίας και οφείλουμε όλοι να τον προσέχουμε και να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο